Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Θα ξεκινήσω μία τσάντα που αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου μία μίξη τσαντών που έχω δει. Κάτι από Πουγκί, Ντόλτσε και Καμπάνα. Κάτι από μία άλλη τσάντα. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα σας πω η τσαντούλα που είδατε στη φωτογραφία, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Θα ξεκινήσω με ένα πάτο στρογγυλό, ο οποίος είναι ...21 εκατοστά και με νήμα τσιλέ, μαύρο. Για να σας προλάβω, ναι μεν είναι μαύρο το νήμα, αλλά δεν θα κάνω τίποτα, θα κάνω άριχτα στην πίσω θηλιά για όλο μου το πουγγί γύρω γύρω. Και όσο πλέκω θα δω πόσα από αυτά που έχω στο μυαλό μου θα μπερδέψω σε μία τσάντα. Έχω ξεκινήσει λοιπόν κάνοντας τον πάτο περιμετρικά στις τρύπες, στις θηλιές που περνάμε από μέσα το βελονάκι με μικρότερο νούμερο βελονάκι, και αφού στερέωσα το νήμα μου θα πάρω από την αρχή νήμα και θα ξεκινήσω με βελονάκι νούμερο 5 να μπω σε μία από τις θηλιές που έχω δημιουργήσει. Και να ξεκινήσω να κάνω ένα άριχτο στη μία θηλιά, δύο άριχτα στην επόμενη, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, κύκλικα, και θα γυρίσω και θα κάνω άλλη μια σειρά με άριχτα για να δω αν μου έχει στρώσει και έχει βγει από τη δερμάτινη βάση μου το πλεκτό μου ή αν χρειάζομαι και άλλες αυξήσεις. Θα κάνω τις σειρές αυτές που πρέπει και επιστρέφω. Βρήκα την ευκαιρία να σας δείξω κάτι. Ξεκίνησα να κάνω τη δεύτερη σειρά με τα άριχτα. Αν και είναι μαύρο το νήμα, δείτε. Βλέπετε εδώ αυτά τα κενά που αφήνει. Ενώ στην πρώτη σειρά έκανα ένα άριχτο, αύξηση με δύο, ένα άριχτο, αύξηση με δύο, στην επόμενη πήγα λογικά να ξεκινήσω να κάνω ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Αυτές οι τρύπες που βλέπετε σημαίνει ότι θέλει και άλλες αυξήσεις. Τραβάνε πολύ οι πόντοι μου. Πριν προχωρήσω λοιπόν και άλλο, θα ξεκινήσω και θα κάνω μία δοκιμή, 1, 2, 3, ανά 3 πόντους μία αύξηση, να δω τι γίνεται. Έχω πει και άλλες φορές ότι είναι πολύ λίγες και συγκεκριμένες οι τσάντες που έχουν κανόνα στις αυξήσεις. Όταν ξεκινάμε μία τσάντα περίπου σαν αυτή που έχουμε δει ή με διαφορετικό πάτο από αυτή που βλέπετε σε ένα βίντεο, πρέπει να διαβάζετε σε εισαγωγικά τον πάτο μόνο σας, να βλέπετε τις ανάγκες του πάτου για τις αυξήσεις. Τρία άριχτα, μία αύξηση. Τρία άριχτα, μία αύξηση. Τρία άριχτα. Δείτε, δεν είναι σαφώς καλύτερα. Θα μπορούσε ακόμα να μου κάνει μεγάλες τρύπες. Οπότε πάλι θα ξύλωνα αυτούς τους λίγους πόντους και θα έκανα δύο άριχτα μια αύξηση. Βλέπω όμως ότι προς το παρόν μου στρώνει μια χαρά.
Έτσι. Δεν θέλω να τραβάει προς τα πάνω, δεν θέλω να μου κάνει έτσι κοιλιά. Εάν λοιπόν το κάνετε έτσι με το χέρι σας και δείτε ότι στρώνει λία και πάει παράλληλα με το δέρμα σας, σημαίνει, με τον δερμάτινο πάτο, σημαίνει ότι είναι μια χαρά οι αυξήσεις σας. Είτε λοιπόν τραβάνει πόντι και αφήνουν μεγάλο κενό, οπότε θέλουμε αυξήσεις, είτε έχουμε κάνει πολλές και κάνει φραμπαλά το πλεκτό μας. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι το τέλος της σειράς και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να φτάσω εδώ ή να ξεκινήσω την τρίτη σειρά και πάλι να δω ότι κάτι δεν μου στρώνει. Όσο είναι αρχή και είσαστε στις πρώτες 2-3 σειρές, δεν θα φοβόσαστε να ξυλώνετε. Καλύτερα να ξυλώσετε τις 2 πρώτες σειρές που ξεκινάτε, παρά να φτάσετε σε κάποιο ύψος και να δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά στη τσάντα σας. Δοκιμή θέλουν τα πλεκτά μας, πειράματα θέλουν για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε εμείς και μας ευχαριστεί. Έκανα και τη δεύτερη σειρά μου με άριχτα. Από αυτή τη σειρά και μετά δεν θα κλείνω με βουβό, δεν θα κάνω ένωση δηλαδή και θα αρχίζω τη δεύτερη σειρά, την επόμενη σειρά. Θα βάλω ένα σημαδάκι και θα αρχίσω να πλέκω κυκλικά. Το κυκλικά είναι ξεκινάμε σε αυτή τη σειρά κατευθείαν με άριχτο και σιγά σιγά θα σταματήσει αυτή η διαφορά που κάνει εδώ η κούρμπα και θα είναι ένα ομοιόμορφο πλεκτό γύρω γύρω. Από εδώ και πέρα θα πλέκω άριχτα μόνο στην πίσω θηλιά για όλη μου την τσάντα. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι, φτάνοντας στο σημάδι μου θα το μεταφέρω με αυτόν τον τρόπο και θα συνεχίσω άριχτα στην πίσω θηλιά. Πιστεύω έτσι όπως το βλέπω τώρα από την πείρα μου ότι οι αυξήσεις που έκανα είναι ok για το πλεκτό μου. Επειδή όμως δεν θέλω να το παίζω έξυπνη, όντως θα κάνω λίγες σειρές ακόμα και θα δω αν με ικανοποιεί. Εάν έρθει και ανέβει εντελώς ίσια επάνω, δεν μου αρκούν οι αυξήσεις. Θα ξυλώσω και θα γυρίσω και θα κάνω άλλη μια σειρά με αυξήσεις. Ή θα ξυλώσω και αυτή και αντί για 3 αύξηση θα κάνω 2 αύξηση. Αυτό θα σας το πω όμως αφού προχωρήσω το τζαντάκι μου, αν έκανα καμία αλλαγή ή όχι. Θα προχωρήσω λοιπόν αρκετά για ένα ύψος που θέλω. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω δεδομένο, έχω φέρει διάφορα υλικά μπροστά μου. Αλυσίδες, ένα χιαστή λουρί. Το μόνο που έχω σαν δεδομένο είναι ότι θέλω να κάνω μία τσέπη, οπότε θα γυρίσω και θα ανοίξω το βίντεο όταν θα φτάσω στο σημείο που θέλω να αφήσω το κενό για το φερμουάρ μου, για να σας το δείξω αυτό άλλη μία φορά. Το έχω ξανακάνει και σε άλλη τσάντα, αλλά θα σας το ξαναδείξω. Μέχρι τότε δεν έχω κάτι άλλο, άριχτα στην πίσω θηλιά. Έχω πλέξει γύρω στα 22 εκατοστά ύψος. Σε κάθε καινούργια σειρά μεταφέρω την κλωστούλα μου και ξέρω ότι εδώ είναι η αλλαγή σειράς. Σε αυτό το σημείο λοιπόν σταματώ και διπλώνω την τσάντα μου έτσι στη μέση. Το φάρδος της είναι 36 εκατοστά. Εάν το 36 το διαιρέσω δια 2, 18 εκατοστά. Στα 18 εκατοστά θα βάλω ένα σημάδι. Όπως επίσης θα βάλω και στη μέση του φερμουάρ μου ένα σημάδι.
πιάνω πρόχειρα με καρφίτσες και θα βάλω δύο σημάδια. Για το που ξεκινάει και που τελειώνει το φερμουάρ. Έχω πετύχει ακριβώς το κέντρο. Το βγάζω το φερμουάρ μου. Και θα συνεχίσω να μπλέκω τα άριχτα γύρω γύρω μέχρι να φτάσω στο σημάδι που έχω βάλει. Φτάνοντας στον πρώτο μου ποντοδείκτη, στο πρώτο σημάδι που έβαλα, μετρώ πόσοι πόντοι είναι αυτοί εδώ, για μένα είναι 25, και θα κάνω 25 αλυσίδες στον αέρα. Και θα πάω και θα μπω στον επόμενο, στο επόμενο άριχτο μετά το σημάδι μου. Με αυτόν τον τρόπο έχω αφήσει το κενό που χρειάζεται για να μπει το φερμουάρ μου. Το κενό που χρειάζεται για να μπει μετά το φερμουάρ από μέσα. Και θα γυρίσω γύρω γύρω εδώ πάνω σε αυτή την αλυσίδα. Θα κάνω κανονικά 25 άριχτα και θα κάνω λίγες σειρές ακόμα. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5 σειρές μετά το άνοιγμα. Σε αυτό το σημείο θα πιάσω με καρφίτσες από μέσα το φερμουάρ, μόνο και μόνο για να μην μου κάνει άνοιγμα μεγάλο εδώ και με ενοχλεί. Το φερμουάρ πάνω στη τσάντα θα το πλέξω όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα το ράψω όπως είναι αυτή τη στιγμή, πιασμένο, με μία μαύρη κλωστή, όμορφα και ωραία στο χέρι. Όπως είναι πάνω στο πλεκτό θα το ενώσω το φερμουάρ. Πάμε παρακάτω στο επόμενο βήμα. Δίπλωσα την τσάντα μου για να βρω ακριβώς τα δύο κέντρα. Με βοήθαγε και το ότι ανέβαινα με την κλωστή επάνω. Οπότε, βρίσκοντας τα δύο κέντρα, έβαλα σημάδια. Ένα σημάδι από εδώ και ένα από εδώ. Μέτρησα τους πόντους μου από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά για να είμαι σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα ένα πόντο παραπάνω, ένα άριχτο παραπάνω στη μία σειρά, το οποίο όμως είναι τίποτα. Δεν φαίνεται καθόλου. Αυτός ο ένας πόντος. Αφού έβαλα τα κέντρα μου εδώ, από εδώ μέχρι εδώ μέτρησα καμιά δεκαπενταριά άριχτα, ή για να μιλάω με σαντιμέτρ
12 cm άφησα από εδώ και 12 από εδώ και έβαλα τα σημάδια μου. Έκανα ακριβώς το ίδιο και από την άλλη πλευρά, ακριβώς τα ίδια άριχτα μέτρησα, τα ίδια άριχτα άφησα εδώ, τα ίδια άριχτα μέτρησα από εδώ και έβαλα και εδώ τα σημάδια μου. Αυτό είναι γιατί αυτά τα δύο κομμάτια, αυτό και αυτό, θα τα αφήσω κενά. Έχω κάνει ήδη τη μία πλευρά και θα κάνουμε μαζί τη δεύτερη. Έπλεκα από το σημάδι αυτό μέχρι το επόμενο, το πλαϊνό, γυρνώντας μπρος πίσω και κλείνοντας από ένα πόντο σε κάθε πλευρά. Τόσες σειρές όσες μου αρκεί για να πιάσω ένα κρίκο ντε. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε, θα σας το πω αυτό στην πορεία, εάν δεν χρησιμοποιήσετε κρίκο ντε και χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το κρικάκι σας, κάντε εδώ, κάντε 4-5 σειρές με άριχτα με τον τρόπο που θα σας δείξω, μόνο και μόνο για να πιάνει το κρικάκι σας. Αφού λοιπόν έκανα την τελευταία μου μείωση και έκοψα την κλωστή μου, ξεκίνησα με 31 άριχτα, γύρισα με 29, ξαναγύρισα με 27. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Εδώ που έχω βάλει το σημάδι μου, θα ενώσω καινούριο νήμα. Σαν πρώτος πόντος πιάνω όλο τον πόντο μαζί, δεν πιάνω μόνο την πίσω θηλιά. Και συνεχίζω. 2 άριχτα, 3, 4, 29, 30, 31 μέχρι το επόμενο σημάδι μου. Μία λυσίδα στον αέρα, θα γυρίσω και θα κάνω κατευθείαν μία μείωση. Για να μην χαλάσω πολύ το σχέδιό μου, θα πλέκω τώρα στην πίσω θηλιά για να μου αφήσει μία ρίγα μπροστά, να μην χαλάσω το σχέδιό μου. Μείωση στη θηλιά που έχω μπροστά μου. 2, 3, 4, 5. Κοσιεπτά, 28, 29 με τη μείωσή μου. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω, μείωση, ξανά στην πίσω θηλιά, 1, 2, 3, 4, 26, 27 με την τελευταία μείωση. Έχω άλλη μια σειρά, μια λυσίδα στον αέρα, μείωση στη μέσα θηλιά τώρα, 25. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και πάμε να κάνω την περιμετρική σειρά που με αυτή τη σειρά θα πιάσω και τους κρίκους μου σε αυτά τα σημεία που θέλω.
στην περιμετρική μου σειρά πιάνω όλο μου τον πόντο. Έφτασα στο μακριανό και έχω αυτές τις 4 σειρές που έχω δημιουργήσει. Βάζω τον γκρίκο μου επάνω, περνάω το βελονάκι μέσα. Και κάνω στην πρώτη μου σειρά ένα άριχτο. Συνεχίζω. Δύο, τρία, τέσσερα άριχτα, γιατί 4 σειρές έχω κάνει και μπαίνω κανονικά στον πόντο μου, βγάζω πια το σημάδι, δεν μου χρειάζεται. Πάμε για τον επόμενο κρίκο. 4 άριχτα είχα κάνει εδώ, 4 θα κάνω και εδώ. Και συνεχίζω από πάνω. Έχω και αυτή την ουρίτσα την κλωστή, την οποία θα τη στερεώσω, θα την μπλέξω μέσα. Μέχρι να φτάσω στην άλλη πλευρά που θα κάνω ακριβώς το ίδιο για να τοποθετήσω αυτά τα δύο κρικάκια. Τους δύο κρίκους αυτούς εγώ τους χρησιμοποιώ για περισσότερη σταθερότητα. Εδώ θα πάω και θα πιάσω τώρα τον ανοιγόμενο κρίκο μου με την αλυσίδα. Όμως με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας αυτά τα κρικάκια, τα ντε, τα οποία είναι και πάρα πολύ οικονομικά, είτε αυτά είτε στρογγυλό που δεν ανοίγει όμως, σειρμάτινος κρίκος ονομάζεται, το μπλέκουμε μέσα και έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα και βάρος κρατάει στην τσάντα μας και δεν κινδυνεύουμε από το να σπάσει το κρικάκι που συμβαίνει πολλές φορές στα ανοιγόμενα. Συνεχίζω και από την άλλη και θα επιστρέψω. Αφού ολοκλήρωσα τα χεράκια, τα επόμενα βήματα μου είναι να ράψω το φερμουάρ. Θα σας δείξω τι θα κάνω με το εσωτερικό του φερμουάρ. Θα βάλω τις τσαχπινιές μου και τα στολίδια μου.
Όπως επίσης και έχω πάρει διάφορα πον-πον και μεταλλικά στοιχεία, θα μου πείτε πού να τα βρείτε. Υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν παντού καταστήματα που πουλάνε υλικά για κοσμήματα, που μπορείτε να πάρετε πολύ οικονομικά διάφορα στοιχεία που σας αρέσουν, είτε στο χρυσό χρώμα που επέλεξα εγώ, είτε στο μεταλλικό, είτε στο ασημί, πον-πον, σε χρώματα που σας αρέσουν, και να στολίσετε την τσάντα σας. Γι' αυτό στην αρχή του βίντεο σας είπα ότι η τσάντα αυτή είναι ένα συνοθήλευμα ιδεών. Από άλλη τσάντα, άλλη ιδέα είναι αυτά τα χεράκια, άλλη ιδέα είναι το στρογγυλό το πουγγί, από άλλο πουγγί είναι αυτό. Τελικά εγώ λοιπόν ένωσα πολλές ιδέες μαζί για να κάνω αυτή τη δημιουργία. Πριν προχωρήσω σε αυτά όμως, τα οποία είναι στο γούστο της κάθε φίλης, αν θέλει μπορεί και να μην το κάνει, τα βασικά, το βασικό που πρέπει να κάνουμε για την τσάντα μας, θα βάλω πρώτα απ' όλα το μεταλλικό handmade. Γιατί είναι αυτό που δεν θέλω να φαίνεται. Από μέσα θα βάλω τη φόδρα, οπότε το τοποθετώ πριν τη φόδρα μου. Και τι θα κάνω τώρα για το φερμουάρ μου. Υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, που έχω δηλώσει ότι δεν είμαι τόσο καλή στη μοδιστρική. Έχω δείξει σε ένα άλλο τσαντάκι μου τρόπο για να κάνουμε τσεπάκι εξωτερικό και από μέσα να είναι το ύφασμα. Τώρα θα σας δείξω κάτι ακόμα. Πάρτε ένα απλό μαύρο νήμα. Ο τσιλές που έχω χρησιμοποιήσει είναι ο τσιλές καρδούλα από το Handybrand και αυτό είναι το άλλο το νήμα που έχει το cord, το Handybrand σε μαύρο. Εάν έχετε το ίδιο χρώμα σε πιο ψηλό νήμα και αν δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νήμα για ρούχο στο ίδιο χρώμα, ό,τι πιο ελαφρύ δηλαδή έχετε, για να δημιουργήσω την εσωτερική τσεπούλα. Δεν θέλω να προσθέσω έξτρα βάρος στην τσάντα μου, γι' αυτό διαλέγω ένα πολύ πιο λεπτό και ελαφρύ νήμα. Το συγκεκριμένο νήμα πλέκεται με βελονάκι νούμερο 4, εγώ μπορεί να βάλω και 3,5, θα κάνω μια δοκιμή, και θα πλέξω ένα σκέτο μεγάλο παραλληλόγραμμο κομμάτι. Κάνω μια αρχική αλυσίδα μεγαλύτερη από το άνοιγμά μου. Δεν με ενδιαφέρει πόσες αλυσίδες έχω βάλει, γιατί θα πλέξω απλά άριχτα. Μεγαλύτερη λοιπόν από το άνοιγμα. Και θα το πλέξω αυτό το κομμάτι όσο θέλω εγώ να είναι η τσέπη μου. Θέλετε να είναι μια κοντή η τσέπη, θέλετε να είναι μια μεγάλη, δηλαδή να φτάνει προς τον πάτο. Όσο θέλετε εσείς, πλέκετε αυτό το παραλληλόγραμμο. Θα το πλέξω και θα γυρίσω να το φτιάξουμε μαζί. Έπλεξα το παραλληλόγραμμο κομμάτι αυτό που αφορά την τσέπη και το κέντραρα πάνω στη τσάντα μου. Για να μην μου βγει στραβά, βρήκα το κέντρο από εδώ, το κέντρο από το παραλληλόγραμμο κομμάτι που έπλεξα. Από κάτω είναι το φερμουάρ, ακριβώς εκεί που ξεκινάει το φερμουάρ το έβαλα. Πήρα και την ευθεία από τα άριχτα για να το πιάσω, και αυτό που θα κάνω είναι να το ράψω επάνω γύρω γύρω όλο και στις τέσσερις πλευρές.
Έραψα όλη μου την τσέπη και αυτό τι αποτέλεσμα έχει. Δεν θα τη γυρίσω τώρα όλη γιατί χρειάζομαι έτσι την τσάντα. Ανοίγοντας το φερμουάρ, εσωτερικά έχει δημιουργηθεί μία τσέπη. Την έχω κάνει και αρκετά μεγάλη. Είναι πολύ όμορφο, χρηστικό και πανεύκολο. Μην μου πείτε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό, να πλέξετε ένα κομμάτι και απλά να το ράψετε πάνω. Σε αυτό το σημείο, όσες φίλες θέλουν να σταματήσουν εδώ, προχωράνε στην επένδυση της τσάντας με τη φόδρα και είναι έτοιμες. Εγώ θα βάλω μεν όλα αυτά που σας είπα επάνω, αλλά για να μην με ενοχλούνε, θα πάω να πάρω τώρα τα μέτρα από την τσάντα μου, να σχεδιάσω τον πάτο, να κόψω το ύφασμα που χρειάζεται, γαζώνω το ύφασμα γύρω από το στρογγυλό κομμάτι που θα κόψω και θα είναι έτοιμη για να τη φορέσω στην τσάντα μου την επένδυση. Και θα την αφήσω στην άκρη για να γυρίσω να βάλω τα στολίδια μου επάνω. Λίγο περίεργο για μένα, αλλά έχω κάνει την τέλεια φόδρα. Το έκανα με τον τρόπο που σας είπα. Αυτό εδώ είναι ένα ύφασμα πιαστικοποιημένο. Να το. Που στέκεται πολύ καλά. Έκανα και μία τσέπη και από αυτή την πλευρά να έχω. Θα τη βάλω από την αντίθετη πλευρά. Θα βάλω την τσέπη από την αντίθετη πλευρά. Αυτή να είναι μια εσωτερική. Και μου πέτυχε πολύ γιατί έκανα ακριβώς αυτό που σας είπα. Έκοψα ακριβώς όσο είναι ο πάτος ένα στρογγυλό και ακριβώς όσο είναι η τσάντα μου, μέτρησα την τσάντα μου, ύφασμα, το έπιασα γύρω-γύρω με καρφίτσες, το δοκίμασα ανάποδα στην τσάντα μου, το φόρεσα δηλαδή έτσι και είδα ότι μου έπεφτε εντάξει. Κάτι που παρατήρησα είναι ότι ανεβαίνοντας ήθελε πιο έξω το γαζί και πιο μέσα κάτω. Αυτό το είδα όμως όταν τη φόρεσα στην τσάντα μου μέσα. Και τώρα απλά το έχω αφήσει σε αναμονή. Όταν τελειώσω με αυτά που θέλω να κάνω στην τσάντα μου, να τη βάλω μέσα και να την πιάσω με μικρές βελονιές εδώ. Αυτό είναι το μπροστινό μέρος της τσάντας μου. Εάν θέλετε κι εσείς να βάλετε πάνω διάφορα, είτε πομπόνι, είτε κουμπιά, είτε χρυσά στοιχεία, είτε μεταλλικά στοιχεία όπως σας είπα, ξαπλώστε την τσάντα σας και κάντε δοκιμές. Στήστε τα επάνω, στολίστε, δείτε περίπου πώς θέλετε να τα βάλετε και μετά ράφτε τα με τη βελόνα και την κλωστή σας. Αυτό θα κάνω κι εγώ και όταν ολοκληρώσω θα γυρίσω. Θα τα ράψω λοιπόν, θα τα ετοιμάσω. Αυτή θα είναι η δική μου πρόταση, που όπως είπα και πριν, όποια κυρία θέλει συνεχίζει, αλλιώς σταματάτε εδώ, βάζετε την επένδυση, βάζουμε τα δύο χερούλια με αλυσίδα και εγώ θα βάλω, σας είπα, και ένα μεγάλο χεχιαστή, δερμάτινο και η τσάντα σας είναι έτοιμη. Η τσάντα μου είναι έτοιμη, την έχω συναμολογήσει, έχω βάλει πάνω όλα αυτά τα μπικλιμπιδάκια που ήθελα. Πάμε τώρα. Σταματάμε αν θέλουμε εδώ. Η τσάντα μπορεί να κρατιέται έτσι ή και έτσι. Εγώ θέλω να βάλω και ένα δερμάτινο χιαστή λουράκι. Δεν έχω με χρυσά αξεσουάρ, τώρα μόνο και μόνο για τη φωτογραφία θα τοποθετήσω αυτό, όμως θα πάρω ένα άλλο που να έχει μεταλλικά χρυσά στοιχεία και όχι αυτό που έχω σε μαύρο. Αυτό που έχω να πω για αυτή την τσάντα
είναι ότι θεωρώ ή θα αγαπηθεί ή θα μισηθεί πάρα πολύ. Εγώ έχω πραγματικά τρελαθεί, θεωρώ ότι είναι μία τσάντα ιδιαίτερη, κάτι διαφορετικό που δεν είχα κάνει μέχρι τώρα, μία καθημερινή τσάντα που όμως έχει κάτι ιδιαίτερο επάνω της. Αν την κάνετε, να τη χαρείτε με υγεία και βάλτε μου φωτογραφία στο Facebook με τη δική σας τσάντα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.